Εθνικές εκλογές, το λέγαμε προηγουμένως, 2019, και φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Μανώλη Θραψανιώτη, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Κύριε Θραψανιώτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα σας ρωτούσα για αρχή, πέρα από την ατζέντα που θα ανοίξουμε έτσι τη συζήτησή μας, πώς πάει πλέον η προεκλογική περιοδία. Ξέρω ότι και εσείς τρέχετε, αλωνίζετε σε όλο τον νομό Λασιθίου. Ποιος είναι ο σφιγμός που έχετε λίγες μέρες πριν την κάλπη? Τι σας λέει ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, όντως αλωνίζουμε τον νομό, όλοι οι υποψήφοι. Εγώ να σημειώσω ότι επειδή ήμουν βουλευτής, έχω ακόμα ένα λόγο παραπάνω, γιατί θα πρέπει να φτάσει στον κόσμο πράγματα τα οποία έχουν γίνει για τον νομό Λασιθίου, και όπως διαπιστώνω, πάρα πολλοί κόσμος έχει άγνοια για συγκεκριμένα και σοβαρά θέματα. Δεν γνωρίζει, λέει, το κόσμο. Δεν γνωρίζει, ναι. Ένα από το αυτό, πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να φανταστώ. Όχι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα ότι βασικά θέματα τα οποία έχουν επιληθεί στο νομό, όπως νομίζω, κατά την άποψή μου, ένα κορυφαίο γεγονός, η δημιουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επειδή ρωτάω τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή και ιδιαίτερα σε χωριά, αν γνωρίζουν τι έχει γίνει σε σχέση με αυτό το θέμα, απαντούν ότι όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί, γιατί βέβαια είναι πάρα πολλές, είτε γιατί έχει άλλες προτεραιότητες στη ζωή του, είτε γιατί δεν τον ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, είτε γιατί η πληροφόρηση δεν φτάνει στον πολίτη. Κύριε Θραψανιώτη, πείτε μου κάτι στο αμιγόστερα πολιτικό κομμάτι. Παρακολουθούσαμε και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, ότι ήταν μια εκλογική περιφέρεια του νομός Λασιθίου που ανέκαθεν υποστήριζε είτε το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, είτε το ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι ο νομός Λασιθίου, ήσασταν και βουλευτής, έχει μείνει λίγο στο περιθώριο. Νομίζω ότι δεν ανήκει ο νομός Λασιθίου σε αυτό το αναπτυξιακό πλάνο των τελευταίων ετών, το οποίο δημιουργήθηκε και μπορεί να περιλαμβάνει κάποια έργα στην Κρήτη. Έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι ο νομός Λασιθίου υστερεί και στην ανάπτυξη, στις υποδομές, υστερούσε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο με αυτή την κυβέρνηση φάνηκε σιγά σιγά να ανοίγει ένα παράθυρο και να μπαίνει στο κάδρο της ανάπτυξης και στο κάδρο της εκπαίδευσης. Και επιτρέψτε μου, με συγχωρείτε, νομίζω ότι και η κάλπη των ευρωεκλογών, κύριε Θραψανιώτη, ήταν και αυτή που έστειλε και το μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, τελικά ο νομός Λασιθίου δεν είναι στα πλάνα σας, δεν πήραμε αυτά που ζητήσαμε και αυτά που μας τάξατε, να το πούμε έτσι απλά. Νομίζω αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο χάρτη των ευρωεκλογών. Έτσι είναι? Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σίγουρα δίνει ένα τέτοιο δικαίωμα, ώστε να ασκήσει κανείς κριτική. Όμως δεν θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι ο νομός Λασιθίου δεν έχει μπει στο κάδρο της ανάπτυξης, της προσοχής, τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση. Να θυμίσω για το θέμα του Πανεπιστημίου, όπως είπα προηγουμένως. Να θυμίσω ότι έργα τα οποία χρόνια τώρα παρέμεναν στάσιμα, η περίφημη γέφυρα στο Χαμέζε στη Σιτία, έχει ονομαστεί το γεφύρι της Άρτας για την Κρήτη, όπου από το 2003, ενώ είχε ολοκληρωθεί το μέρος του δρόμου εκείνο το οποίο ήταν σχεδιασμένο, η γέφυρα παρέμενε ανολοκλήρωτη για 16 ολόκληρα χρόνια. Και ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε. Να θυμίσω επίσης το φράγμα των Μπραμιανών, όπου η Ιερά Πέτρα, ιδιαίτερα επειδή έχει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, μια ξηροθερμική περιοχή, όχι μόνο η Ιερά Πέτρα, η Ανατολική Κρήτη γενικότερα, και ιδιαίτερα ο νομός Λασιθίου, μια ξηροθερμική περιοχή, έχει ένα φράγμα, το φράγμα των Μπραμιανών, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Βλέπει κανείς ένα φράγμα, βάζει νερό, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Και έχει επίσης ένα προσαγωγό του Μύρτους, όπως λέγεται, ο οποίος μεταφέρει νερό για το φράγμα και είναι χιλιοτρύπητος. Δηλαδή τα νερά τα οποία συλλέγει ο αγωγός δεν πηγαίνουν στο φράγμα, πηγαίνουν στη θάλασσα. Μετά από 15 χρόνια λοιπόν δρομολογείται αυτός ο αγωγός να ενισχυθεί το φράγμα και ήδη έχει δημοπρατηθεί, έχουν ανοιχθεί οι προσφορές. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα γίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο προχωρεί. Μετά από μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτό το πρόβλημα λύθηκε σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σπύρτζης, όταν έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο στην Κρήτη, σε μια συνάντηση στην Ιερά Πέτρα, όπου είχαν κληθεί οι φορείς και ρωτάει ο Υπουργός τι θέλετε να κάνουμε. Θέλετε δρόμους ή νερό? Γιατί όπως ξέρετε, επειδή ο νομός Λασιθίου έχει μείνει πίσω σε έργα,
ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι φορείς άρχισαν να θέτουν προβλήματα. Δεν έχουμε δρόμο, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε λιμάνι. Πήκαν όλα αυτά λοιπόν στο θέμα συζήτησης. Ο Υπουργός λοιπόν τότε είχε πει: επειδή δεν έχουμε χρήματα να σκορπάμε, θέλουμε να μας δώσετε προτεραιότητα. Τι χρειάζεται η Ιεράπετρα, νερό ή δρόμους? Και απάντησαν ομόφωνα νερό. Να θυμίσω ότι η συνάντηση αυτή έγινε Σεπτέμβριο του 2017. Δεκέμβριο του 2018 είχε ολοκληρωθεί η μελέτη για τον προσαγωγό του Μύρτους και τώρα έχει δημοπρατείται. Δημοπρατείται με τις προσφορές οι οποίες ανοίχθηκαν προχθές. Γιατί ωστόσο, κύριε Θαψανιώτη, αυτή τη στιγμή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, καλείται να αποδείξει το αντίθετο και καλείται, αν μου επιτρέπετε, να κάνει ό,τι μπορεί τόσο το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ανατρέψει την όλη κατάσταση για το εις βάρος το αποτέλεσμα? Να σας πω, η άποψή μου και είναι κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή, δεν έχουν φτάσει στον πολίτη. Και δεν έχουν φτάσει στον πολίτη όχι μόνο θέματα τοπικά, αλλά δεν έχουν φτάσει στον πολίτη και κεντρικά θέματα της κυβέρνησης που έχουν λυθεί. Όταν πηγαίνω, παραδείγματος χάρη, στην περιοδία και η απάντηση αυτών που θέλει να πάει κόντρα σε αυτή την προσπάθεια, λέει: μα μου κόψατε τη σύνταξη. Και όταν λέμε. Ποια σύνταξη σας κόψαμε? Γιατί πείτε μας τι σας κόψαμε από το 2015 μέχρι σήμερα. Η απάντηση είναι: μας κόψατε το ΕΚΑΣ. Μας κόψαμε το ΕΚΑΣ, αυτό μια πραγματικότητα, αλλά ήταν να πούμε ότι ήταν μια δέσμευση μνημονιακή. Ήταν δέσμευση με το mail του κυρίου Χαρδούβελη που είχε στείλει για τη διαπραγμάτευση για την τρίτη αξιολόγηση, η οποία δεν είχε κλείσει ποτέ. Και αναγκαστήκαμε να κοπεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι ο πολίτης βομβαρδίζεται καθημερινά από συγκεκριμένα κέντρα, από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία σήμερα λέμε ότι αυτά ανήκουν σε ένα φάσμα που λέγεται διαπλοκή. Μέσα ενημέρωσης, πολιτικό σύστημα και οικονομικοί παράγοντες. Και να το τεκμηριώσω αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν 28 δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι αντισύριζα δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι σε διάφορα μέρη, σε ενημέρωση δεν θέλω να πω τώρα πού και δεν είναι και σωστό. Όμως θέλω να τονίσω ότι αυτό το πράγμα, οτιδήποτε γίνει, είτε διαστρεβλώμενο, είτε οτιδήποτε έχει γίνει από την κυβέρνηση, είτε μεταφέρεται στρεβλά στον τηλεθεατή, είτε δεν μεταφέρεται, αποκρύπτεται τελείως η είδηση. Ποιο είναι αυτό το διακύβευμα αυτή τη φορά της 7ης Ιουλίου, κύριε Θραψανιώτη, τόσο για τον ελληνικό λαό στον οποίο απευθύνεστε, όσο όμως και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν ξέρω, αλλά εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα μου πείτε βέβαια αν εσείς εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις για να ακολουθείτε τη γραμμή τελικά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα προκύψει θέμα στην επομένη των εκλογών και αν η διαφορά είναι μεγάλη. Τι εννοώ, θα προκύψει θέμα ακόμα και για την δυναμική τελικά του τωρινού κυβερνώντος κόμματος, αν μη τι άλλο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Εντάξτε, το διακύβευμα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ένα. Είναι η υπεράσπιση από τη μια πλευρά, είναι η πολιτική την οποία έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση μάλλον με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία είναι η εξής: η ανάπτυξη από τη μια μεριά, η στήριξη των αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων, η υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την άλλη μεριά, έχουμε μια πολιτική η οποία λέει ότι εγώ θέλω ανάπτυξη και για να κάνω ανάπτυξη πρέπει να έχω χρήματα να διαθέσω. Πού θα τα βρω αυτά τα χρήματα από τη στιγμή που οι αγορές, σε εισαγωγικά, δεν εμπιστευόταν μέχρι σήμερα την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα ο δανεισμός να ήταν με υψηλά επιτόκια. Άρα λοιπόν από κάπου πρέπει να τα κόψω. Και από εκεί που θα κοπούν, εμείς λέμε με βεβαιότητα, είναι ότι θα κοπούν από τις συντάξεις, διότι η κυρία Μιράντα Ξαφά, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλές. Όταν λέμε λοιπόν ότι πολύ υψηλές συντάξεις, σημαίνει ότι θα πρέπει να τις κόψουμε. Άρα λοιπόν θα μεταφέρουμε πόρους από την κοινωνική πολιτική, από το κοινωνικό κράτος, ούτως ώστε να πάμε σε ανάπτυξη. Ένα ερώτημα όμως που προκύπτει είναι ότι για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Μήπως οι κυβερνήσεις που είχαν τη διαχείριση, που είχαν την τύχη της χώρας μέχρι το 2010, σε ποια ανάπτυξη είχαμε πάει, αν εξαιρέσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου εκεί
έγινε μια ανάπτυξη και μετά κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Ποια αναπτυξιακή πολιτική είχαν η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ? Εγώ να σας πω στην συζήτηση στον κρατικό στη Βουλή για τις 120 δόσεις έτυχε να προηγηθεί ο κύριος Σταϊκούρας στο Βήμα από μένα. Όταν λοιπόν είπε ότι θα κάνουμε ανάπτυξη, θα φέρουμε ανάπτυξη, θα κάνουμε το ένα, ανεβαίνοντας στο Βήμα ρώτησα τον κύριο Σταϊκούρα. Κύριε Σταϊκούρα, εσείς δεν κυβερνούσατε τη χώρα μέχρι το 2014. Γιατί δεν κάνετε ανάπτυξη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα? Η απάντηση δεν υπήρξε. Άρα λοιπόν είναι εύλογο το ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή μιλάει για ανάπτυξη. Το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η ανάπτυξη, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, δεν μας λέει. Πιστεύετε δηλαδή ότι ψεύδεται η Νέα Δημοκρατία, κυρία Μητσοτάκη? Πιστεύω ότι είναι υποσχέσεις απλά και εάν γίνει η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, βλέποντας τώρα τους λασιθιώτες, όπως μου περιγράψατε προηγουμένως, μέσα σε ένα κλίμα άγνοιας, όπως μου το περιγράψατε, δεν γνωρίζουν πολλά, όπως είπατε, και μέσα σε ένα κλίμα της ευρύτερης αμφισβήτησης. Απευθυνόμενος ο Μανώλης Τραψανιώτης στους λασιθιώτες και την επομένη των εκλογών, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση, ποια είναι τα 2-3 σημεία στα οποία θα πρέπει να επενδύσει ο Μανώλης Τραψανιώτης, έτσι ώστε να αλλάξει κάπως το προφίλ του λασιθίου, που είπαμε και στην αρχή, είναι λίγο ξεχασμένο? Να σας πω. Εμείς σαν πολιτικός χώρος, σαν κυβέρνηση, αλλά και σαν πρόταση για την επομένη των εκλογών. Mm-hmm. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε με τη χωροθέτηση του Πανεπιστημίου. Θέλουμε δηλαδή να δούμε το Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που έχει χωροθετηθεί στον νομό Λασιθίου, με 2 σχολές και 5 τμήματα και ένα ερευνητικό Ινστιτούτο, να υλοποιείται, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφερειακή ενότητα, με τους τοπικούς φορείς, γιατί κακά τα ψέματα, εάν δεν στηριχτεί αυτή η προσπάθεια και εκ των ένδων, δηλαδή μέσα από τον νομό, είναι δύσκολο να επιτύχει κάτι. Και το λέω αυτό το πράγμα για να θυμίσω ότι όταν χωροθετήθηκε το Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο, οι Ρεθυμνιώτες το στήριξαν. Το στήριξαν και οι Λασιθιώτες. Το στήριξαν και οι Λασιθιώτες με την υποστήριξη που έδωσαν στον νομό Ρεθύμνης. Άρα λοιπόν είναι βασικό αυτό να επιτύχει, να σταθεί το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, να λειτουργήσει στον νομό Λασιθίου για να μπορέσει να έχει έτσι. Μεγάλο βήμα. Ένα τεράστιο βήμα. Εάν πει κανείς ότι θα εγκατασταθεί εν τέλει μέρος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, νομίζω θα είναι πόντος έλξης για πολλά πράγματα. Θα είναι και εγώ βλέπω. Ονειρεύομαι, αν θέλετε πείτε με και εθεροβάμωνα, ονειρεύομαι έτσι, το Πανεπιστήμιο στον νομό Λασιθίου, που είναι σχολές και τμήματα, οι οποίες έχουν άμεση συνέργεια με την υγεία, με την προαγωγή υγείας του ατόμου και με το Κέντρο Αποκατάστασης Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στη Νεάπολη, ένας νομός, μια περιοχή, αν θέλετε, για να μην περιοριζόμαστε στον νομό, μια περιοχή η οποία θα έχει συνέργειες μεταξύ των σχολών και τμήματων που θα έχουν σαν στόχο την προαγωγή υγείας του ατόμου. Και αυτό θα απευθύνεται όχι μόνο στους λασιθιώτες, όχι στην Κρήτη, όχι στη χώρα μας, αλλά θα έχει διεθνή απέχηση. Μετά το Πανεπιστήμιο, κύριε Τραψανιώτη, επειδή πιέζει ο χρόνος, παρακαλώ. Να σας θυμίσω μόνο κάτι. Ναι. Ότι πριν από λίγους μήνες έγιναν τα εγγένεια του πάρκου Γκαγκάριν εδώ στο Ηράκλειο. Σωστά. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Αποκατάσταση των αστροναυτών από το διάστημα όταν επιστρέφουν στη Γη. Προσαρμογή λοιπόν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να μπορέσει να αποκτήσει ο νομός Λασιθίου ένα ενδιαφέρον πέρα από τον τουρισμό, που είναι ένας βασικός, και την αγροτική οικονομία, που είναι οι βασικοί πυλώνες του νομού Λασιθίου, οι οποίοι συνεισφέρουν και στην οικονομία, την εθνική οικονομία. Αγρότες, παραγωγή, κύριε Θραψανιώτη, υπάρχει μια σκέψη, ένα μοντέλο στο μυαλό σας μέσα, το οποίο όταν θα πέσει στο τραπέζι ενδεχομένως να βγουν επωφελημένοι όλοι οι λασιθιώτες? Ήδη η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει, νομίζω, ενίσχυση και μέτρα για τους αγρότες, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση της φορολογίας για τους συνεταιρισμένους αγρότες, η μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αγρότες χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια
για να μπορέσουν να ποτίσουν ή να κάνουν άντληση κτλ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα βήμα, δεν είναι ολοκληρωμένο, χρειάζεται πορεία και προσπάθεια να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, όμως έχουμε μπει σε έναν δρόμο ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη με αργά αλλά σταθερά βήματα. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το μεγάλο πρόβλημα με αυτό που ξεκίνησα, που αφορά τα έργα υποδομών στο νομό Λαστιθίου, που είναι το βασικότερο, είναι ο βόρειος εισόδικος άξονας και είναι και οι υποδομές για την αποταμίευση νερού. Είναι το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον λόγω κλιματικής αλλαγής. Ήδη ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει προτείνει μελέτες για τη δημιουργία λίμνο-δεξαμενών στη Σιτία, στα Σχοινοκάψαλα, στο Μεραμπέλο, περιοχή του Μεραμπέλου, Αγίου Νικολάου δηλαδή, λίμνο-δεξαμενή στον Κρούστα, στη Φουρνή. Είναι μικροί ταμιευτήρες, αλλά θα κρατούν το πιστεύω νερό. Πιστεύω ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν, δεν θα λύσουν, αλλά θα βοηθήσουν το πρόβλημα, θα βοηθήσουν ούτως ώστε να μπορέσει ο αγρότης και να καλλιεργήσει και να μην έχει τον κίνδυνο και την αγωνία το ότι δεν θα καλλιεργήσει την επόμενη μέρα. Κύριε Θραψανιώτη, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα. Ωστόσο, γνωρίζετε και εσείς ότι τα χρονικά περιθώρια είναι αυτά που θα πρέπει να τηρήσουμε τους αριθμούς για να είμαστε εντάξει απέναντι και σε άλλους συνυποψηφίους σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα και εδώ είμαστε πάλι μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για την υγεία στο νομό Λαστιθίου. Πιστεύω όμως σε μια επόμενη φορά να μπορέσουμε να μιλήσουμε αποκλειστικά για την υγεία, γιατί και εκεί μεγάλο κεφάλαιο. Έχουν γίνει αρκετά βήματα. Έχετε δίκιο.